Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Ατρόμητο την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ρασμάν Λουτσέσκου αναμένεται να ολοκληρώσει τις δοκιμές για την ενδεκάδα, έχοντας προφανώς καταλήξει στους ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιήσει στο μάτς της Κυριακής. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τον Νάσμπερκα και τον Μιχαηλίδη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υπολογίζονται κανονικά. Αναμένονται κάποιες διαφοροποίησεις στο βασικό σχήμα, αλλά σε γενικό πλάνο δεν θα αλλάξουν πολλά στην τακτική προσέγγιση του αγώνα. Από εκεί και πέρα, 12 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Φενέρμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Η Φενέρ επικράτησε με 1-0 στην κανονική διάρκεια με σκόρερ τον Μπελόζογλου και το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Στο 102 ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς μετά από ασίστα του Βιερίνια με το κεφάλι έκανε το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ.